Πριν την έναρξη του αγώνα της Δόξας Δράμας με τη Ζάκυνθο, οι παίκτες των δύο ομάδων τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου Θεόφιλου Κομνηνού, αφήνοντας λουλούδια στο πανό με τη φωτογραφία του εκλειπώντος. Η ομάδα της Δόξας έδωσε και μία φανέλα στο σύνδεσμο των Μαυραετών. Κοιτάει και την άμυνά της, γιατί σίγουρα η Δόξα θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα της. Ο Κασός στη σέντρα, καλή από κοντά ο Χιντασέλη, αστοχή, δεν μπόρεσε να πιάσει την μπάλα όπως θα ήθελε. Κρατάει την μπάλα, σημάδεψε τον Κυριακίδη, το πλασέα πάνω από τα δοκάρια, τεράστια ευκαιρία για τη Ζάκυνθο. Έχουμε δει πάρα πολύ επικίνδυνες φάσεις αυτά τα πρώτα 10 λεπτά. Άμα πας σε ένα μοτίβο και δεν δουλεύει και αυτό. Κασός τώρα λοιπόν η σέντρα, η προβολή, απόκρουση ενστικτοδός στο σουτ του Στόικου. Τρίτη ευκαιρία για τον Στόικο. Στήθηκε το τείχος, το Ρεζάνι πλάγια, η σέντρα από τον Σκαθαρούδη, η κεφαλιά από τον Μιλένκοβιτς, το σουτ του Ότα, διώχνει ο Δάφκος σε κόρνερ. Να, η μεγάλη ευκαιρία για τη Ζάκυνθο. Μπάλα καταλήγει στον Κίκοφ, όπως μακριά, χωρίς να σημαδέψει. Ο Στόικος βάζει το κεφάλι, δυνατά από το Φωτιά. Η κεφαλιά του Σολφερίνο μπαίνει, ο Σκαθαρούδη στην περιοχή, πάει ένα πλασάρι, μπάλα στα δίχτυα, 0-1 από τον Γιώργο Σκαθαρούδη. Στην αδράνεια αυτή τη στιγμή της άμυνας της Δόξας, καθώς ούτε ο Μιλένκοβιτς ούτε οι υπόλοιποι παίχτες φρόντισαν τα μετόπιστε. Σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα μου, γιατί είχαμε τρεις απανοτές είτε στα εκτός έδρας παιχνίδια. Από την αρχή της εβδομάδας δουλέψαμε πολύ. Βγάλαμε αυτή τη δουλειά που κάνουν στους προπονητές και αυτά που μας λέει ο προπονητής μας, και πιστεύω ότι παίξαμε ψυχή σήμερα και τα καταφέραμε. Ο Φωτιάς από το Τορεζάνι μπροστά στρώνει με το κεφάλι. Ο Σολφερίνος στον Ότα. Ότα τον επιτηρεί ο Κίκοφ. Ότα το σουτ δεν είναι πολύ καλό στο δοκάρι και από κοντά ο Σολφερίνος στα δίχτυα. Είναι offside όμως. Ακυρώνεται. Τώρα που φεύγει η μπάλα καλύπτεται κανονικά. Δεν είναι μπροστά. Είναι στην ευθεία. Κακώς ακυρώθηκε το γκολ της Ζακύνθου. Και να πάνε και στην κόντρα είναι δυνατόν. Δεν τα καταφέρνει ο Σολφερίνο εδώ. Μπάλα στο Χιντασέλη. Υπάρχει φάουλ και είναι κίτρινη στον Τορεζάνι. Είναι κόκκινη δηλαδή. Δεύτερη κίτρινη στον Τορεζάνι μέσα σε λίγα λεπτά. Η σέντρα από το Χιντασέλη, διώχνει ο Μπύρη στο σουτ, ξαφνικό του Κίκοφ, σώζει πάλι ο Ξενοδόχοφ. Τέλος, νικήτρια η Ζάκυνθος, έγραψε ιστορία σήμερα. Πρώτη νίκη εκτός έδρας στην ιστορία της. Σήμερα δώσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε μέσα στο γήπεδο. Πιστεύω κανένας δεν θα μπει μέσα στα αποδυτήρια έχοντας έστω και μια σταγόνα υδρότα να του έχει μείνει. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσαμε να έχουμε προηγηθεί με τρεις κλασικές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Δεν το καταφέραμε και όταν κυνηγά στο σκορ, το άγχος επικρατεί και δεν είχαμε σωστές επιλογές. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο συγγνώμη από τον κόσμο μας. Και παιχνίδι με παιχνίδι θα γίνουμε σίγουρα καλύτεροι και θα εκπληρώσουμε τους στόχους μας. I think we deserve this win. Πιστεύω ότι την αξίζαμε αυτή την νίκη. We played with the heart. Παίξαμε με καρδιά. With head. Με μυαλό. All together. Όλοι μαζί. Δυστυχώς για μας υπαρτεύτηκε για μια άλλη φορά ο νόμος του ποδοσφαίρου, που λέει όταν δεν σκοράρεις, σε μια φάση, σε ένα λάθος που μπορεί να κάνεις, μπορεί να το πληρώσεις. Δυστυχώς εμείς στο πρώτο ημίχρονο πιστεύω ότι είχαμε 4-5 πάρα πολύ καλές ευκαιρίες για να ανοίξουμε το σκορ. Είτε λόγω ψυχραιμίας είτε λόγω ικανότητος, δεν καταφέραμε και πιστεύω ότι τα πράγματα θα γινόταν πάρα πολύ εύκολα για μας και θα είχαμε καλύτερη ηρεμία και καλύτερη συγκέντρωση και στο παιχνίδι μας γενικά μέχρι τη λήξη του παιχνίδιου. Δημήτρη, μεγάλη τιμή για ένα ποδοσφαιριστή να έχει παίξει 500 επίσημα μάτς στο ελληνικό ποδόσφαιρο και η Super League αλλά και στη Φουτμπολική. Ένα σχόλιο γι' αυτό. Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος γιατί συμπλήρωσα αυτό το νούμερο και έχει έρθει πραγματικά με πολύ προσωπική δουλειά, με πολύ ατομική προπόνηση. Γιατί σίγουρα ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής δεν είναι μόνο οι 2 ώρες που θα κάνει προπόνηση, είναι και οι υπόλοιπες 22. Με πολύ καλή εξωγηπαιδική ζωή, διατροφή,
πολύ καλή αποκατάσταση και οικογενειακή ηρεμία.